Στη σκιά του επερχόμενου νέου νόμου για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης που έδωσε στη δημοσιότητα ένας ιδιωτικός οργανισμός, αλλά και προανήγγυλαν και άλλοι επίσημοι φορείς, αξίζει να κάνει κανείς μια ερμηνευτική προσέγγιση των αλλαγών που περιέχει με επίκεντρο το θέμα της αξιολόγησης και βάσει θεμελιωδών ενιών και αρχών της παιδαγωγικής και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι οποίες την χάνουν ευρείας αποδοχής μεταξύ των επιστημόνων του πεδίου αυτού. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο έχει τον τίτλο «Λογοδοσία», κάνοντας εξ αρχής ευκρινή τον προσανατολισμό του. Λογοδοσία σημαίνει «δίνω λόγο σε κάποιον επί επαγγελματικών ευθυνών», ένα άτυπο συμβόλαιο δηλαδή, μεταξύ του παροχέα υπηρεσιών και του αποδέκτη, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος είναι υπόλογος σε περίπτωση κακής παροχής υπηρεσιών ή αντίστοιχων υπηρεσιών με τις επιβεβλημένες. Ένα πρώτο συμπέρασμα από τη χρήση αυτού του όρου είναι ότι το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζεται σαν μία επιχείρηση. Τον επιχειρηματικό προσανατολισμό του σχεδίου έρχεται μάλιστα να επιβεβαιώσει εξ αρχής το κείμενο που ακολουθεί, καθώς στην πρώτη παράγραφο του γράφει ότι «η αξιολόγηση είναι το βασικό εργαλείο της λογοδοσίας και αφορά αφενός τη χρήση των πόρων που λαμβάνουν και αφετέρου την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους». Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνεται ένα λογικό κενό. Δηλαδή, αν ο παροχέας των υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο και οι αποδέκτες οι φοιτητές, τότε η αξιολόγηση θα έπρεπε να γίνεται εσωτερικά και όχι από κάποια κεντρική εξουσία και πόσο μάλλον από κάποιους που δεν έχουν σχέση με το ίδρυμα που αξιολογείται, που δεν γνωρίζουν τι γίνεται μέσα σε αυτό, δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι ανάγκες των φοιτητών, ποιες είναι οι επιθυμίες τους, ποιες είναι οι επιδιώξεις και ποια είναι τα όνειρά τους. Μια επιχείρηση προσανατολίζεται στην παραγωγή και το κέρδος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του Πανεπιστημίου σε μια υγιή κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο είναι σημαντικό όταν ανοίγει το δρόμο στην κοινωνική πρόοδο μέσω της απόκτησης μετασχηματίζουσας γνώσης από τους φοιτητές. Γνώσης και ικανότητας που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που θα συναντούν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στην κοινωνική ζωή. Δεν αποτελεί ακολαπτήριο επαγγελματιών με το προσόν της εφαρμογής τυποποιημένων διαδικασιών, αλλά επιστημόνων που μπορούν να προάγουν γνώσεις και πρακτικές μέσω της έρευνας. Έτσι θα μπορούν να λειτουργήσουν στον επαγγελματικό, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Ένα δεύτερο συμπέρασμα αφορά στον προσανατολισμό της προτινόμενης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση σε όποια βαθμίδα και αναφορά μπορεί να έχει δύο βασικούς σκοπούς. Τη βελτίωση του αξιολογούμενου ατόμου, φορέα ή οργανισμού ή την επιλογή, και αν το δούμε αντίστροφα, τον αποκλεισμό ορισμένων από αυτούς. Αν αποδεχτούμε ότι στην εκπαίδευση ο βασικός σκοπός μας πρέπει να είναι η βελτίωση του αξιολογούμενου, θα πρέπει να προβλέπουμε διαδικασίες υποστήριξης αυτών που τη χρειάζονται. Η σύνδεση όμως αξιολόγησης και χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με όρους τιμωρίας όσων προκύπτει από τη διαδικασία της λογοδοσίας ότι δεν πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια δεν αναδεικνύει προσανατολισμό στην βελτίωση. Στην περίπτωση που η επιδίωξη ήταν η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, θα προβλέπονταν υψηλότερες χρηματοδοτήσεις σε αυτούς που θα προέκυπτε ότι το χρειάζονται περισσότερο από άλλους, αλλά και άλλες ενέργειες στήριξής τους. Αντίθετα, οι πρακτικές σύγκρισης και ανταγωνισμού μεταξύ τμήματων, πανεπιστημίων αλλά και πανεπιστημιακών που προτείνονται στο πλαίσιο της λογοδοσίας οδηγούν αναμφίβολα στο συμπέρασμα ότι η σχεδιαζόμενη ή σχεδιασμένη αξιολόγηση έχει σκοπό την επιλογή. Αποβλέπει δηλαδή στην απόρριψη κάποιων πανεπιστημίων, κάποιων σχολών, κάποιων τμήματων, αλλά και κάποιων ανθρώπων ως αποτυχημένων. Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να σχολιαστεί σχετίζεται με τα κριτήρια της αξιολόγησης.
Βάσει ποιων κριτηρίων θα γίνει η αξιολόγηση λογοδοσία, με ποιες διαδικασίες και από ποιους φορείς. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να στηρίζονται στα χαρακτηριστικά του αξιολογούμενου, στις επιδιώξεις που έχει και στις συνθήκες κατά από τις οποίες λειτουργεί. Διαφορετικά, όπως επισημαίνεται σε πλήθος επιστημονικών ερευνών σε όλο τον κόσμο, η αξιολόγηση γίνεται χειραγωγούμενη, με προκαθορισμένο αποτέλεσμα και με πολιτικό προσανατολισμό. Αυτό το τελευταίο, μάλιστα, φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις πρακτικές λογοδοσίας, όπως επισημαίνουν πολλοί ερευνητές, μεταξύ αυτών οι Χιούσμαν και Κιουρί. Όταν κάποιος σκοπεύει να κατευθύνει το αποτέλεσμα μιας αξιολογικής διαδικασίας στο σημείο που επιθυμεί, καθορίζει τα κριτήρια που τον εξυπηρετούν. Στην περίπτωση, μάλιστα, της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης των πανεπιστημίων, διαπράττονται και εμφανή λογικά άλματα, καθώς σύγκριση εκπαιδευτικών οργανισμών που λειτουργούν κατά από διαφορετικές συνθήκες, υπηρετούν διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους και διαφορετικές επιστημονικές και κοινωνικές αξίες, δεν μπορεί να γίνει. Ακόμη όμως και αν κάποιος για την οικονομία της συζήτησης αποδεχτεί την προτινόμενη από το νέο νομοσχέδιο επιχειρηματική λογική και αντιπαραβολή με τους άριστους άλλων χωρών, θα πρέπει να εξετάσει τη σχέση ισρώων, εκροών, όπως τις λένε, των συγκρινόμενων περιπτώσεων. Αν γίνει αυτό, βέβαια, ανατρέπεται εύκολα το όλο σκεπτικό, καθώς σύγκριση μεταξύ των χρηματοδοτήσεων της έρευνας και εν γέννη των συνθήκων λειτουργίας των προτινόμενων ως καλό παράδειγμα πανεπιστημίων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δεν μπορεί να γίνει ούτε στο ελάχιστο. Εν κατακλείδη, μια παραγωγική αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει χαρακτήρα στήριξης πρώτα απ' όλα των μελών της κοινότητάς του βάσει των αναγκών του, των αναγκών τους και όχι τιμωρίες και ανταγωνισμού. Θα πρέπει να αφορμάται από την ανάγκη βελτίωσης του Πανεπιστημίου και των μελών του και όχι να αποσκοπεί στη βίαιη υποταγή του στις επιδιώξεις των επιχειρηματιών. Θα πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο και όχι να εξυπηρετεί τις πολιτικές επιδιώξεις του αστικού κόσμου. Διαφορετικά, κινδυνεύει να έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με αυτά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές του 1990 σε πλήθος πανεπιστημίων στα οποία εφαρμόστηκαν ανάλογες πρακτικές. Αξιολόγηση με soft mechanisms που εξομοιώνουν διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς οργανισμούς με πολιτικούς και όχι ακαδημαϊκούς στόχους και χωρίς επιστημονική και λογική συνέπεια δεν μπορεί να αποβεί κακοφόρα για τους ανθρώπους, το ίδιο το πανεπιστήμιο και εν τέλει την κοινωνία.